Σήμερα θα ξεκινήσω με μια ιατρική ερώτηση που πιστεύω ότι όλοι μπορείτε να απαντήσετε πολύ εύκολα. Θέλω να μου πείτε, ποιος θα εμφανίσει έμφραγμα πιο γρήγορα. Ένας 25χρονος, ο οποίος καπνίζει 4 πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Η διατροφή του αποτελείται αποκλειστικά από γλυκά, κρεατικά και τηγανιτά, Πίνει μισό μπουκάλι σκληρό αλκοόλ την ημέρα, ξενυχτάει σχεδόν καθημερινά και έχει άπειρο άγχος ή ένας 90χρονος ο οποίος όλη του τη ζωή δεν έχει καπνίσει ποτέ, δεν έχει πιει ποτέ αλκοόλ, ακολουθεί την τέλεια διατροφή, κοιμάται 7 ώρες κάθε βράδυ και δεν έχει καθόλου άγχος. Δεν είναι ανάγκη να έχει σπουδάσει κάποιο ιατρική για να ξέρει ότι το άτομο που έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθει έμφραγμα στην επόμενη πενταετία είναι ο 90χρονος. Γιατί μπορεί ο τρόπος ζωής του να είναι άριστος, αλλά έχει έναν παράγοντα κινδύνου που κάνει όλους τους άλλους λιγότερου σημαντικούς. Είναι 90 χρονών. Προφανώς, έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία γιατί κάνει όλα αυτά που είπαμε. Και αν θέλετε να φτάσετε και εσείς σε αυτή την ηλικία, τα περισσότερα από αυτά που είπαμε πρέπει να τα κάνετε. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ηλικία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για τις περισσότερες, για τις περισσότερες παθήσεις καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά, άνοια, καρκίνος και άλλες παθήσεις εμφανίζονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Άρα δεν είναι κακή ιδέα να προσπαθούμε να αποφύγουμε τις τροφές που επιταχύνουν τη γύραση του σώματός μας. Γιατί πράγματι υπάρχουν τροφές που επιταχύνουν τη γύρανση. Υπάρχουν πάρα πολλές τροφές που σχετίζονται με τη γύρανση, αλλά σήμερα θα ήθελα να εστιάσω σε ένα μηνοξύ. Ένα κοινό θρεπτικό συστατικό που υπάρχει στη διατροφή των περισσότερων μα για να προσπαθήσετε να έχετε από αυτό όσο λιγότερο γίνεται στη διατροφή σας. Πρόκειται για τη λευκίνη. Τόσο οι πρωτεΐνες στο σώμα μας, όσο και οι πρωτεΐνες που καταναλώνουμε στη διατροφή μας, αποτελούνται από αμυνοξέα και η επιστημονική κοινότητα έχει εστιάσει σε κάποια που φαίνεται ότι έχουν κάποιες ιδιαίτερες επιδράσεις στην υγεία μας. Η λευκίνη είναι ένα από τα αμυνοξέα το οποίο φαίνεται ότι επιταχύνει τη γύρανση περισσότερο από τα άλλα αμυνοξέα. Αυτή η δυσάρεστη συνέπεια προέρχεται από το γεγονός ότι η λευκίνη ενεργοποιεί ένα σύμπλοκο που λέγεται έμτορ, αλλά επίσης και από το γεγονός ότι σταματάει και την αυτοφαγία, τη φυσιολογική διαδικασία ανακύκλωσης των πρωτεϊνών στο σώμα μας. Καλό είναι λοιπόν η διατροφή μας να έχει λίγη λευκίνη ή τουλάχιστον να μην έχει λευκίνη σε μεγάλες ποσότητες για ένα μεγάλο μέρος της εβδομάδας. Το ιδανικό δηλαδή δεν είναι να μην τρώμε καθόλου τροφέ με λευκίνη, αλλά τι περισσότερε μέρε να ακολουθούμε μια διατροφή που να έχει λίγη λευκίνη, ώστε να ενεργοποιείται η αυτοφαγία και δύο μέρε την εβδομάδα η διατροφή μα να περιέχει αρκετή λευκίνη που βοηθάει στη σύνδεση των πρωτεϊνών. Αυτή η εναλλαγή από τη μία διατροφή πλούσια σε λευκίνη σε μία διατροφή φτωχή σε λευκίνη πιστεύω ότι είναι ιδανική για την επιβράδυση της γύρασης και την επαρκή πρώτη Α δούμε λοιπόν ποιε τροφέ είναι πλούσιε και λευκίνη, ώστε να φροντίζουμε να τι τρώμε μόνο το Σαββατοκύριακο. Μοσχάρι. Μόλι 100 γραμμάρια άλυπου που μοσχαριού καλύπτουν όλε τι ημερήσει ανάγκε μα σε λευκίνη. Ακόμα και αυτή η τόσο μικρή ποσότητα θα ήταν αρκετή για να σταματήσει την πολύτιμη αυτοφαγία, ακόμα και αν δεν πάρουμε λευκίνη από κανένα άλλο τροφίμο. Χοιρινό. Το χοιρινό επειδή συνήθω έχει περισσότερο λίπο από το μοσχάρι, έχει λιγότερη λευκίνη. Αλλά και πάλι, μόλις 100 γραμμάρια καλύπτουν το 70% των ημερησιών αναγκών μα. Καλό είναι λοιπόν, όπω και το μοσχάρι, να μην υπάρχει σε καθημερινή κατανάλωση. Θυμίζω ότι λέγοντα χοιρινό δεν εννοώ μόνο τι μπριζόλε και τα μπιφτέκια, αλλά και το ζαμπόν, το μπέικον, γενικά τα λαντικά όπω τα λουκάνικα και άλλα. Μην ξεχνάτε επίση τον κοιμά που βρίσκεται κρυμμένο σε πολλά φαγητά. Ακόμα και μικρή ποσότητα από κοιμά θα αναστείλει την πολύτιμη αυτοφαγία. Αφήστε το χοιρινό για το Σαββατοκυριακό. Τόνο. Από τα ψάρια, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λευκίνη είναι ο τόνο. Καθώ μόλι 100 γραμμάρια καλύπτουν το 67% των ημερησιών αναγκών μα. Βλέπω πολλοί κόσμο να καταναλώνει τόνο πολύ συχνά, ειδικά άτομα που θέλουν να χάσουν βάρο. Μπορεί να βοηθάει στην απώλεια βάρου, αλλά δυστυχώ επιταχύνει τη γύραση αν η κατανάλωσή του είναι συχνή. Κοτόπουλο. Το κοτόπουλο έχει στην κρίσιμη λευκίνη με τον τόνο, καθώ 100 γραμμάρια καλύπτουν το 65% των ημερησιών αναγκών μα. Δυστυχώ, στην περίπτωση του κοτόπουλου ισχύει το ίδιο που ισχύει και με τον τόνο. Επειδή και αυτέ οι δύο τροφέ έχουν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος και θερμίδε, συτείνονται συχνά σε δίαιτε και διατροφέ που έχουν σκοπό την απώλεια βάρου. Είναι πιθανόν τρώγοντα συστηματικά τις τροφές να έχετε βοήθεια στην απώλεια βάρου, αλλά κάνοντά το συστηματικά η γύρασή σα επιταχύνεται. Δεν είναι τυχαίο που ο καρκίνο του εντέρου εμφανίζεται πάρα πολύ συχνότερα σε άτομα που καταναλώνουν συχνά κρέα και κοτόπουλο. Τυριά με λίγα λιπαρά. Όλα τα τυριά που περηφανεύονται ότι έχουν λίγα λιπαρά δυστυχώ περιέχουν μεγάλη ποσότητα λευκίνη. Για παράδειγμα, μισό φλιτζάνι άλλη ποτήρι καλύπτει τι μισέ ανάγκε, τι μισέ ημερήσει μα ανάγκε σε λευκίνη. Αν συνηθίζετε να τρώτε συχνά με το φαγητό τυριά, με λίγα λιπάρα, τότε η λευκίνη που καταναλώνετε εμποδίζει τους μηχανισμούς αντιγύρασης του μηχανισμού αντιγύραση του σώματό σα. Άπαχο γάλα. Το γάλα δεν πρέπει να μα κάνει εντύπωση που έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε λευκίνη επειδή από γάλα παράγονται τα τυριά. Ένα ποτήρι γάλα καλύπτει το 1 τρίτο των ημερησιών αναγκών μα σε λευκίνη, γι' αυτό καλό είναι να μην το καταναλώνετε συστηματικά. Αυγά. Μόλι ένα αυγό καλύπτει το 1 πέμπτο των ημερησιών μα αναγκών σε λευκίνη. Καθώ πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να τρώνε 2 και 3, ακόμα και 4 αυγά σε ένα γεύμα, καλό είναι να έχετε υπόψη σα ότι αυτό δεν είναι ιδανικό για το ρυθμό που γερνάει το σώμα σα. Η πρόληψη τη γύρανση είναι ο σημαντικότερο τρόπο πρόληψη των συχνότερων παθήσεων. Όπω είπα νωρίτερα, εφράγματα, καρδιοπάθειε, εγκεφαλικά, καρκίνο και άνοια εμφανίζονται πολύ συχνότερα όσο περνούν τα χρόνια. Είναι σημαντικό να λάβετε μέτρα ώστε να φροντίσετε αυτέ τι παθήσει να καθυστερήσουν όσο περισσότερο γίνεται. Εξασφαλίζοντα μια διατροφή που 5 μέρε τη βδομάδα δεν περιέχει αυτέ τι τροφέ που σα είπα νωρίτερα και τι περιέχει μόνο το Σαββατοκύριακο, θα εξασφαλίσετε ότι ένα μηχανισμό αντιγύρανση είναι υπέρ Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο δύσκολο να το εφαρμόσετε. Ευχαριστώ πολύ.